τελικά στοιχεία της δεύτερης ημέρας. Τα στοιχεία που έχω αυτή τη στιγμή για μια επισκεψιμότητα της τάξης των 246 αγοραστών από τις χώρες αυτές που είχαμε προαναφέρει και χθες από 20 χώρες. Συγκρατημένοι είμαστε, πάντα αναλογιζόμενοι, όπως έχω πει αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, την οικονομική κατάσταση που υπάρχει παγκοσμίως, αλλά και την άσχημη κατάσταση στον κλάδο της Βούνης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την κατάσταση θα κινηθούμε και νομίζω με αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση κινούνται και οι συνάδελφοι μου και εκθέτες. Όλοι είναι συγκρατημένοι, επειδή όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε χαμηλές προσδοκίες, κρατήσαμε πολύ χαμηλούς τόνους. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι εκθέτες έκαναν το ίδιο πράγμα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κίνηση γίνεται εντός του εκθεσιακού χώρου, αυτές τη χθεσινή μέρα δηλαδή και τη σημερινή, και βέβαια την αυριανή με την οποία τελειώνει και το τρίτο Shopping Festival, οποιαδήποτε κίνηση λοιπόν γίνει θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, μένουμε δυνατοί, αντιστεκόμαστε. Νομίζω ότι ως κλάδος, αλλά και ως φορέας, αλλά και ως δημοποίητη της Καστοριάς και της Χιάτιστας, με όλες μας τις δυνάμεις στεκόμαστε σε αυτήν, αντιστεκόμαστε μάλλον σε αυτήν την άσχημη οικονομική κατάσταση, μέσα από τέτοιες δράσεις, εκθεσιακά γεγονότα και δράσεις εξωστρέφειας, παραμένουμε, προσπαθούμε να παραμείνουμε στο προσκήνιο, μένουμε δυνατοί και βέβαια μόνο τέτοια εκθεσιακά γεγονότα και τέτοιες δράσεις θα κρατήσουν τους συναδέλφους μου πλούς ζωντανούς στο παιχνίδι του ανταγωνισμού που κάθε χρόνο γίνεται δυσκολότερο. Αύριο θα μοιραστεί, με το τέλος δηλαδή της Trade Shopping Festival, θα μοιραστεί και ένα φυλάδιο, ένα ερωτηματολόγιο προς τους εκθέτες, πράγμα που είχαμε κάνει και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως ως Βούνος το Μάιο. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα μας θέσουν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις τους και βέβαια κάποια πράγματα συμβουλευτικά για το πώς μπορούμε να κινηθούμε στην πορεία ως διοργανωτές. Αυτό που μετράει είναι πάντα η γνώμη των εκθετών, είναι αυτοί οι οποίοι επομίζονται όλο το βάρος το οικονομικό της συμμετοχής τους και βέβαια και της προσέλκυσης των αγοραστών με την οικονομική ενίσχυση. Είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στις εμπορικές πράξεις και είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν τις κατευθύνσεις για το πώς να κινηθούμε στην πορεία. Για την ώρα τα μηνύματα, όπως σας είπα, είναι ικανοποιητικά από την άποψη ότι, όπως είπα και το πρωί σε εσάς πάλι, σε σχέση δηλαδή με την περσινή χρονιά έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και από άποψη επισκεψιμότητας αλλά και από άποψη εμπορικών πράξεων, αγορών, αλλά σε μια πολύ πιο δύσκολη χρονιά. Συγκρατημένα πάντα με χαμηλούς τόνους, με χαμηλές προσδοκίες και βέβαια με αισιοδοξία και πίστη και με ό,τι δύναμη μας έχει απομείνει ώστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πάντως, κύριε Κορυντζίδη, βλέπουμε ότι επηρεάζεται θετικά και από την κίνηση, αν θέλετε, από τον ερχομό των υποψήφιων αγοραστών και ολόκληρη πόλη, ολόκληρος ο Δήμος, ολόκληρη περιφερειακή ενότητα το μόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βέβαια όταν έχω αυτή τη στιγμή σας μίλησα για 246 αγοραστές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρκετοί άλλοι, τους οποίους δεν τους υπολογίζουμε στους αγοραστές, οι οποίοι επισκέπτονται τέτοια τριήμερα ή τετραήμερα, ανάλογα με το εκθεσιακό γεγονός, την περιοχή μας. Σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει συνεδρίαση του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου μέχρι την Αθήνα θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση στο Εκθεσιακό Κέντρο Πόλεως Δυτικής Μακεδονίας, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. Με αποτέλεσμα, βέβαια, είναι στα πλαίσια των συνεργασιών που κάνουμε. Εγώ προσωπικά είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου και μέσα από τέτοιους φορείς τίθενται ερωτήματα και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση υπάρχει συγκεκριμένα με το Ελληνοκινέζικο Επιμελητηρίο σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά της Κίνας. Ήθελα να καταλήξω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο των 11 ατόμων, 11 μελών, οι οποίοι έχουν έρθει με τις οικογένειές τους στην Καστοριά και για τη συνεδρίαση, αλλά να εκμεταλλευτούν
με την ευκαιρία της συνεδρίασης να εκμεταλλευτούν και να χαρούν τις ομορφιές της πόλης μας. Δουλεύουν όλοι οι εμπορικοί κλάδοι παράλληλα. Είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μέσα από τα εκκλησιακά γεγονότα δουλεύουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και βέβαια από τον ερχομό και τις επισκέψεις όλων των και των αγοραστών αλλά και των επισκεπτών δουλεύουν και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι και τέτοιες κινήσεις και τέτοιες δράσεις δίνουν ανάπτυξη σε μια περιοχή. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Και κάτι τελευταίο, σε σχέση με τις επισκέψεις των αυτοδιοικητικών και των πολιτικών προσώπων. Βλέπουμε ότι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, είναι η κυρία Τελιγορίδου, υφυπουργός συνόμως, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, από την Απολή κυρία Σπυράκη, και όχι μόνο, βλέπουμε ότι έρχονται, συμμετέχουν, δίνουν ένα μήνυμα, υλοποιούν τα αιτήματα που τους κοινοποιείται κατά καιρούς. Και η αυτοδιοίκηση και ο πολιτικός τώρα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να δούμε, γιατί κατά καιρούς γίνονται, όπως είπατε πολύ σωστά, οι επισκέψεις αυτές και των αυτοδιοικητικών αλλά και πολιτικών προσώπων. Από τη μία είναι θετικό αυτό, γιατί δίνουν μια βαρύνουσα σημασία, θα έλεγα, στα εκκλησιακά γεγονότα που πραγματοποιούνται εδώ στην περιοχή μας. Υπάρχει έκδηλο αυτό το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ουσία, που η ουσία είναι όλα τα αιτήματα και τα υπομνήματα που καταθέτουμε κατά καιρούς στους πολιτικούς, θα πρέπει να γίνουν πράξη.